Το 41 μένα με ευχαρίστησε. Αλλά ήθελα όμως και ένα 38. Δεν ξέρω ποιο πώς. Για να αισθάνεται την ανάσα εδώ ο Μητσοτάκης κάτι. Τώρα κάθεται εκεί με τα παιδάκια του Μαξίμου. Και σου λέει, όντω, στο 10 έχω πάει κάτι. Ποια ανάσα τώρα. Κάτσε ρε. Και βεβαίως θα μπορούσε αυτές οι μέρες. Τι να μπορούσε αυτές οι μέρες. Να μπει μια μπολντόζα. Πού να μπει. Εκεί μπροστά στον άλλο στρατιώτη, γιατί τα πλακάκια δεν είναι καλά. Γιατί δεν είναι καλά τα πλακάκια, τι μας πειράξανε. Έχουν χαλάσει ρε Σοφία, από το βάρος, από τα Περιστέρια, μια μπολντόζα και βεβαίως, αν η μπολντόζα δεν πάει τον Ερντογάν εκεί να καταθέσει στεφάνι. Α, για τον Ερντογάν λέτε. Να τον πάμε να καταθέσει στην Παλιά Βουλή. Πού να πάμε, στην Παλιά Βουλή. Βέβαια, πού δεν πάμε. Στη Λαϊκή Αγορά, στα Σούρμενα. Που δίνει και ο Κολοκοτρώνης από την άλλη πλευρά. Α, εκεί και ακριβώς. Να τον δείχνει έτσι. Τι να δείχνει ο Κολοκοτρώνης. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Και να δει ο, ο Ερντογάν τον Κολοκοτρώνη και θα αρχίσει να τρέχει. Να δεις αν δει ο Κολοκοτρώνης τον Ερντογάν. Ναι. Τι εικόνα δημιουργήσατε τώρα από το πουθενά. Λέω, ρε παιδί, μάσαι με μένα να λέω. Παλιά που είναι και Κολοκοτρώνη. Ένα γέρον εθνικοπαράφρονη είμαι. Άσε με λοιπόν αλλού τι είστε, τι είστε, γιατί εγώ τώρα έχω πάθει τα τέτοια και δεν ακούω, τι είστε. Ένας γέρον εθνικοπαράφρον. Και γέρον και παράφρον. Το εθνικό δεν με χαλάει, το παράφρον και το γέρον με χαλάει. Να σου πω και Σοφία μου, σαν και σήμερα που τα λέμε αυτά καλή ώρα. Ναι, τι έγινε σαν και σήμερα. Το 1826 είμαστε πάνω στο ξεσηκωμό. Πότε καλέ, τι έγινε. Στην Αλάχοβα. Α, οι ήρωες του 21 και του 26 που έγινε σαν σήμερα. Ο Καραϊσκάκης. Α, εκεί από το Κολοκοτρώνη. Έσφαξε και τελειωμόν δεν είχε κυρία Σοφία. Το ρήμα να ανταλλάξετε. Τη λέξη να την αλλάξετε. Πλούσια ελληνική γλώσσα. Τότε είχε σπαθί, το σπαθί έσφαζε. Το σπαθί δεν είχε. Έσφαζε το σπαθί. Τι άλλο μπορεί να κάνει. Όχι τόσο. Σπαθί. Αυτό τώρα καλλιεργούμε το μίσος μεταξύ δύο χωρών. Ποιο μίσος καλλιεργούμε, περιμάσαι καλλιεργούμε το μίσος. Δεν μιλάω για το 1922 και τον ελληνικό τρόπο που μας πετάξανε στη θάλασσα. Εδώ είναι η μεγάλη μάχη. Ναι. Και η Σοφία μου, Σοφία μου, έχει υπόψη. Τι να πω, να έχω υπόψη. 1300 νεκροί οι Τούρκοι. 1300 νεκροί. Και μετά από δύο χρόνια, πάλι μετά της Παναγιάς, ναι. Ο Κίτσος, ο Τζαβέλας, τάκ, 4.500 Τούρκους, ακόμα τρέχουν, από το Καρπενί στα Άγραφα και από πίσω ο Κίτσος. Να τα θυμόμαστε όλα αυτά. Δεν πρέπει να τα θυμόμαστε. Τώρα φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια για να έρθει ο Ερντογάν για την παρέα. Δηλαδή σήμερα δεν θα γίνει μάθημα αυτό. Θα γίνει για τα δικαιώματα και για την ισότητα και όχι για την Αράχοβα. Εγώ, Σοφία μου, επειδή τιμώ την παράδοση. Ανταλλάξετε αυτό. Αν βρούμε κάποιο αντιδιαιτικό να το πάρετε. Έτσι, άλλοι τιμούν την παράδοση. Άλλοι τιμούν τον Ντάιλερ, ο καθένας με ό,τι ικανοποιείται. Ναι. Εγώ ικανοποιούμαι να γυρίσω πίσω στην ιστορία, την παράδοση και τις αξίες. Ωραίο κλίμα, ωραίο σκηνικό διαμορφώνεται. Θα έρθει ο Ερντογάν τώρα και τι θα μας πει. Και τι θα δεν του πούμε. Θα μας πει, αλλά θα δείξουμε το Κολοκοτρώνη και το Καραϊσκάκη. Εκείνη την ημέρα θα παίξω καμιά 15 φορές αυτό το κομμάτι. Εδώ θα στρώσουμε κόκκινο καλή, θα είμαστε πάρα πολύ ψικάτοι απέναντί του, πάρα πολύ ήπιοι, δηλαδή δεν θα πούμε τίποτα. Θα θέλουμε να έρθουμε πιο κοντά. Μάλιστα. Δεν σας κάνει κάτι. Όχι, Σοφία, όχι. Απλώς έτσι. Δεν μου αρέσει πολύ αυτή η κίνηση. Ποιο? Να τα κατεβάζουμε. Δεν τα κατεβάζουμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Κατεβάζουμε μια σειρά. Διατηρούμε τη στάση που είχαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, δεν αλλάζουμε. Κατεβάζουμε. Κατεβάζουμε. Κατεβάζουμε δηλαδή τον πύχη εννοώ σε κάποια πράγματα. Αυτό αλλά για τον πύχη μιλάμε. Δεν λέμε για τα παντελόνια. Εντάξει, είμαι έξω από αυτή την έκφραση. Πάει το μυαλό σε παντελόνια. Όχι, Σοφία μου. Όχι.
Τέλος πάντων, μακάρι να πάνε όλα καλά. Κάποιοι μετά νιώθουν... θα πάει και μια βολτίτσα. Θα πάει βόλτα. Θα πάει στη Θράκη.